Πάμε να σας δείξουμε, φίλες και φίλοι. Χθες φιλοξενήσαμε Κωστή τον Υπουργό Ενέργειας, τον κύριο Σκρέκα. Βεβαίως. Μας έδωσε πολλές ειδήσεις. Μία από τις ειδήσεις αυτές έχει να κάνει με το ρεύμα. Ενημέρωσε μας. Ήταν οι κυριότερες ότι τέλος του μηνός περιμένουν να πληρωθούν τα 600 άρια για τις παλιές καταναλώσεις, αλλά και το καινούριο σύστημα, τα άλλα κόλπα που θα ξεκινήσουν τώρα πλέον να εφαρμόζονται, και από σήμερα θα ξεκινούσαν, πρέπει να πω. 10 Ιουλίου ήταν να ξεκινήσει, να μπαίνει ο κόσμος στις πλατφόρμες, στο ίντερνετ και να ψάχνει ποια εταιρεία έχει το καλύτερο ρεύμα, το πιο φθηνό εννοώ, για να το ψωνίζει, να κάνει συμβόλαιο για τον επόμενο μήνα, για τον Αύγουστο. Αυτή η εφαρμογή λοιπόν θα λειτουργήσει από τις 25 Ιουλίου και μετά, και αυτό θα είναι το νέο σύστημα που θα το δούμε πώς θα εφαρμοστεί. Θα μπει στη ζωή μας ένα νέο σύστημα για να διαλέγουμε τις εταιρείες. Έκανες ρεπορτάζ. Θα αλλάζουμε πάροχο δηλαδή κάθε μήνα, αν θέλουμε. Αυτό τώρα μου φαίνεται λίγο περίεργο. Να μπορεί κάποιος να ψάχνει, να μπαίνει, να βλέπει που είναι το φθηνότερο και να πηγαίνει από τη μία εταιρεία στην άλλη. Στιγμή, αλλά ήταν μια επιλογή ανάγκης, αντί να επιδοτείται εκ των υστέρων κάθε λογαριασμός και να μην ξέρεις σε τι τιμή χρεώνεσαι. Βεβαίως, σου έρχονταν στο τέλος μια ρήτρα προσαρμογής. Τώρα από πριν θα ξέρεις τι χρέωση ανά κιλοβατόρα θα έχεις. Μια ερώτηση. Επειδή έκανες ρεπορτάζ και μπήκες μέσα στην πλατφόρμα, μας έχεις στείλει εικόνες να τις δούμε, να μας εξηγήσεις. Θέλω να δούμε λιγάκι, λίγο. Γιατί αυτό είναι το έργο που θα ζήσει κάθε ελληνικό νοικοκυριό σε 2 εβδομάδες από τώρα και μετά. Πού θα βρίσκεις, στο energycost.gr, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, η ΡΑΕ δηλαδή, έχει μια πλατφόρμα που θα λειτουργούσε από σήμερα κανονικά. Έχει σήμερα τις παλιές τιμές. Μην μπείτε να ψωνίσετε με αυτές τις τιμές που θα δείτε. Και επειδή λοιπόν οι εταιρείες, 20 εταιρείες, έχουν πάνω από 36 προγράμματα και προσφορές, ανάλογα αν έχετε νυχτερινό ρολόι, δεν έχετε κτλ., η εφαρμογή τι κάνει. Σε 4-5 βήματα σας δείχνει ποιον πάροχο μπορείτε να διαλέξετε. Πρώτο βήμα, για παράδειγμα, ρωτάει κάποιες πληροφορίες για το τι ρολόι, τι μετρητή έχετε. Και στο δεύτερο επίσης βήμα, προχωρώντας, επιλέγετε τι ταιριάζει στη δική σας περίπτωση και πώς θέλετε να εμφανιστούν τα αποτελέσματα για τη δική σας κατανάλωση. Αν θέλετε να μπορούμε να συνεχίσουμε και στο τρίτο βήμα, ρωτάει και επιλέγουμε εμείς αν θέλουμε να μας εμφανίσει με έκπτωση συνέπειας, στην οποία μπορεί να υπολογίζουμε, ή αν θέλουμε να το δούμε πιο ξεκάθαρα, χωρίς την έκπτωση. Προφανώς λοιπόν ο καθένας καταλαβαίνει ότι χωρίς το marketing που μπερδεύει τα πράγματα, στο τέλος καταλήγει η πέμπτη πίστα, μετά το βήμα αυτό. Εδώ μπορείτε να επιλέξετε τι κατανάλωση έχετε εσείς συνήθως στο σπίτι σας, ή αν δεν γνωρίζετε, τότε να επιλέξετε με τους μετρικούς μέσους όρους. Τελειώνοντας λοιπόν, στο πέμπτο βήμα, εδώ ακριβώς είναι η στιγμή που εμφανίζει έναν πίνακα και μπορείτε να δείτε πλέον ότι για τη δική σας περίπτωση, με αυτές τις επιλογές, με αυτά τα κριτήρια, ειδού, Όλες οι εταιρείες με τα χαρακτηριστικά που εσείς δώσατε, μπορεί η φτηνότερη χρέωση να είναι 41 ευρώ το μήνα για το λογαριασμό που εσείς κάνετε, για την κατανάλωση που εσείς κάνετε, μέχρι και 90, το διπλάσιο και βάλε. Όλα αυτά σε μία οθόνη. Άρα κάνουμε ρεπορτάζ, Κωστή. Μου θυμίζει πλατφόρμα εμπορίας άλλων ειδών που μπαίνουμε και μας δείχνουν από κατάστημα σε κατάστημα ποιο έχει το φτηνότερο είδος. Άρα μπαίνουμε εκεί μέσα και πάμε ανάλογα με τα δεδομένα μας, αν είναι τριφασικό, νυχτερινό. Βεβαίως. Να δούμε που έχει το φτηνότερο ρεύμα, να ψωνίσουμε, όπως πολύ σωστά είπες, από την εταιρεία που μας συμφέρει. Η διαφορά μπορεί να είναι, ξαναλέω, τεράστια. Στο παράδειγμα που βάλαμε τους εθνικούς μέσους όρους κατανάλωσης, δεν έβαλα το δικό μου, γιατί μπορεί να είναι διαφορετικός από τον Νίκο ή οποιοδήποτε, βλέπουμε ότι το ελάχιστο είναι 41 ευρώ, το μάξιμουμ που φαίνεται στην οθόνη ήταν 88 και είχε και άλλους πίνακες από κάτω που πήγαινε μέχρι το 96. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, οπωσδήποτε αυτή η πλατφόρμα energycost.gr θα είναι, κάθε οικογένεια θα μπαίνει σε 2 εβδομάδες να βλέπει στην περίπτωσή της ποια εταιρεία της συμφέρει περισσότερο για να κάνει συμβόλαιο. Ο Κωστής το έδειξε αυτό μέσα από το ρεπορτάζ που έκανε, άρα ο καθένας από εμάς μπορεί να μπει και να δει. Ο κύριος Σκρέκας είναι αυτός που μας έδωσε χθες την είδηση. Ακούστε τον. Στην ιστοσελίδα της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, πολύ σωστά είπατε, υπάρχει μια πλατφόρμα όπου βλέπουμε συγκεντρωμένες όλες τις τιμές που ανακοινώνουν οι πάροχοι, και ο καθένας μπορεί λοιπόν να επισκεφτεί και να δει ποια είναι η συμφερότερη τιμή. Θα μπορεί να επιλέξει και άρα να αλλάξει πάροχο πολύ γρήγορα, αζημίως, χωρίς ρήτρα. Ερώτημα εδώ, σε αυτό το αζημίως που λέτε. Και να πιέσουμε τις τιμές και προς τα κάτω. Κύριε Σκρέκα, εάν ένας πελάτης αλλάξει πάροχο χωρίς να έχει εξοφλήσει τη ρήτρα να προσαρμογήσει, τι γίνεται? Ένας πελάτης μπορεί να αλλάξει πάροχο χωρίς να έχει εξοφλήσει, όχι τη ρήτρα, συνολικά το λογαριασμό ρεύματος.
Λοιπόν, νέα είδηση μέσω αυτής της πλατφόρμας πια που θα είναι ενημερωμένες οι τιμές από 25 Ιουλίου, Κωστή. Από 25 Ιουλίου, αν δεν αλλάξει κάτι τραγικά. Ναι. Πρέπει να πω, σε ό,τι ζούμε, το μεγάλο δράμα θα παιχτεί 21 Ιουλίου. Αν δηλαδή θα επανέλθει η ροή, η τροφοδοσία φυσικού αερίου στην Ευρώπη, εκεί που ήταν, ή αν ο ρωσικός αγωγός θα μείνει κλειστός για την Ευρώπη. Οι τιμές που λέμε τώρα και συζητάμε και ξέρουμε, θα εκτοξευθούν στα ύψη εάν κάνει καμιά πλάκα ο Ρώσος. Mm. Ήδη, θα το ακούσατε, Γερμανία και Καναδάς συμφώνησαν κατά παρέκκληση του εμπάργκο να επιτρέψουν κάτι τουρμπίνες που είναι για τη συντήρηση του αγωγού για να το πάρει η Gazprom και να μπορεί να δώσει τις ποσότητες ή να μην έχει πρόσχημα αυτά τα προβλήματα να περιορίζει την κατανάλωση, την παροχή αερίου στην Ευρώπη. Δεν ξέρω τι θα ζήσουμε μετά τις 21 Ιουλίου, εύχομαι τίποτα σημαντικό, αλλά με μια κανονικότητα όπως την ξέρουμε σήμερα, αυτή η πλατφόρμα θα είναι η ρουτίνα μας κάθε μήνα για να βλέπουμε πολύ πού ψωνίζουμε, σε ποιο πάροχο πηγαίνουμε.